λειτουργεί επιτέλους μετά από 2 μήνες ο αξονικός τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Αρτάς. Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ασθενείς δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν, ενώ όπως τονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου, παρότι έγιναν από την πρώτη στιγμή όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης, δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί πιο σύντομα. Τέλος καλό, όλα καλά επισημαίνει, καθώς στο νοσοκομείο θα εξυπηρετούνται και πάλι όλα τα περιστατικά. Λοιπόν, το θέμα του αξονικού τομογράφου πραγματικά είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει το νοσοκομείο καιρό τώρα, χρόνια μπορώ να πω. Κάναμε ενέργειες πάρα πολλές, δεν σταματήσαμε ποτέ να ενεργούμε για την κατεύθυνση αυτή. Παρ' όλα αυτά, οι δυσκολίες υπήρχαν. Έχουμε τώρα 2 μήνες χωρίς αξονικό τομογράφο. Έχω όμως να σας ανακοινώσω ότι από χτες λειτουργεί ο αξονικός κανονικά και σήμερα πραγματικά είμαστε σε θέση να είμαστε χαρούμενοι τόσο εμείς όσο και όλη η κοινωνία μας, όλη η κοινωνία της πόλης μας. Όσον αφορά για το νέο αξονικό τομογράφο που αναμένεται να δώσει οριστική λύση στο υπάρχον ζήτημα, ο κ. Μπαλάσκας τονίζει ότι υπολογίζεται σε 1 τετράμινο για την οριστική εγκατάστασή του. Παράλληλα, κάνει λόγο για τη σκληρή ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Άρτας αλλά και τις αμοιβαίες εξηγήσεις που δόθηκαν στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του την 3η 19 Δεκεμβρίου. Ήδη έχουμε κάνει τις διαδικασίες από τη μέρα που ανέλαβα εγώ. Αμέσως το πρώτο διοικητικό συμβούλιο το οποίο έκανα ήταν η αγορά του καινούριου αξονικού τομογράφου. Έχει τελειώσει η διαδικασία και σας το λέω πλέον, 27 του μηνός υπογράφεται η σύμβαση και για 120 μέρες που έχει το χρόνο μέχρι η εταιρεία να αποσυνδέσει, να δημιουργήσει τις καινούργιες συνθήκες και την εγκατάσταση, το αργότερο 4 μήνες λόγω σύμβασης, ο αξονικός καινούριος τομογράφος θα λειτουργεί στο νοσοκομείο μας. Άρα αυτό το πράγμα πλέον, ο μύθος με τον αξονικό τελειώνει εδώ. Πραγματικά όμως θέλω να το τονίσω αυτό, ότι μέχρι που ανέλαβα εγώ, παρόλο που είναι 20ετίας ο αξονικός τομογράφος, δεν δόθηκε ποτέ λύση ουσιαστική και λυσιτελής, όπως λέει ο Ιατρικός Σύλλογος στην ανακοίνωσή του, ο οποίος πραγματικά φάνηκε ότι ήταν παραπληροφορημένος και οι δηλώσεις του αυτές οι οποίες δεν ήταν ακριβείς. Ωστόσο, υπήρξε μια συνάντηση χθες με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου. Είχαμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τα μέλη του Διοικητικού Συλλόγου, όφυλα μετά την ανακοίνωση την οποία διάβασα και με εξέπληξε, να τους καλέσω για να τους ενημερώσω εγώ για τον αξονικό τομογράφο, που αντιλαμβάνεστε ότι είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος. Όλες οι άλλες πληροφορίες ήταν πληροφορίες οι οποίες πραγματικά δημιούργησαν στρεβλές δηλώσεις. Και πραγματικά οι συνάδελφοι γιατροί ενημερώθηκαν χτες και πραγματικά από κοινού θα δημιουργήσουμε συνθήκες τέτοιες και να υπερασπιστούμε την υγεία των ασθενών της πόλης μας και όλες τις δομές, τις δημόσιες δομές υγείας στο νομό μας. Εξάλλου, την 3η 19 Δεκεμβρίου υπεγράφησαν 37 συμβάσεις εργασίας παροχής υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας και 12 συμβάσεις εργασίας παροχής υπηρεσιών στον τομέα της σύντησης. Κάνοντας έτσι πράξη την υπόσχεση του τέλους των εργολάβων από το νοσοκομείο, επισημαίνει ο κ. Μπαλάσκας. Και αυτό είναι ένα ζήτημα σοβαρό. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί σας είχα εδώ στα κανάλια με τις καθαρίστριες στα κάγκελα, μετά να διεκδικούν που πραγματικά όφυλα να διεκδικήσουν, αλλά από μόλις ήρθα σαν διοικητής η πρώτη μου ενέργεια ήταν να διώξω τον εργολάβο, να τους κάνω συμβάσεις έργου. Πραγματικά δυσκολεύτηκα και εγώ και εκείνες, γιατί έμειναν απλήρωτες για πάρα πολύ καιρό. Κάποιες νομικές διαδικασίες κόλλησαν το έργο αυτό να πληρωθούν. Πραγματικά οι υπάλληλοι αυτοί δούλεψαν και το κρατήσαν το νοσοκομείο κατακάθαρο, μπορώ να το πω αυτό, και είχαν ένα εξάμεινο που δεν αμείβονταν. Όλα αυτά με αγώνα τα καταφέραμε να τα ξεπεράσουμε και με τη βούληση της κυβέρνησης που στόχος ήταν να πετάξει τους εργολάβους από τα νοσοκομεία, χτες έγινε η μεγάλη μέρα. Υπογράψαμε και για τη σύντηση και για την καθαριότητα 37
υπαλλήλους στην καθαριότητα και 12 στη σύντηση συμβάσεις εργασίας. Από χτες αποτελούν μέλη στη δύναμη του νοσοκομείου μας και έχουν όλα τα ευεργετήματα του υπάλληλου του νοσοκομείου. Πάρα πολύ μεγάλο και αισθάνονται και αυτές χαρούμενες και πιστεύω ότι και εμείς δικαιωμένοι για τον αγώνα τον οποίο κάνουμε. Όδιο οι εργαζόμενοι, κύριε Παλάσκα, έτσι όσοι ήταν. Δεν αφήσαμε κανένα, κάναμε τη σύμβαση έτσι ώστε να μην αδικηθεί κανένας και κανένας να μην χρειαστεί να ψάχνει να βρει μέσον αυτά για να μπει στη διαδικασία αυτή. Προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε να μπουν όλοι οι υπάλληλοι όπως ήταν. Καταλήγοντας, εύχεται σε όλους για καλές γιορτές. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η βασικότερη ευχή. Ισορροπία σε όλο τον κόσμο και να σταματήσουν αυτές οι κρίσεις που περνάμε και σε οικονομικό αλλά περισσότερο σε επίπεδο αξιών.